Ένα όνειρο πολλών ετών για όλα τα νησιά του Ιωνίου, ήρθε η ώρα να πραγματοποιηθεί μέσα από την καταγραφή των τοπικών προϊόντων και των φορέων που τα διαχειρίζονται. Επιβεβλημένο θεωρείται όμω και το πάντρεμά του με τον τουρισμό για τη δημιουργία ακόμα μεγαλύτερη εξωστρέφεια και προβολή. Και στη συστράτευση να παντρέψουμε τον τουρισμό με την αγροτική μα παραγωγή, αποφασίσαμε, συναποφασίσαμε να κάνουμε μία πρώτη καταγραφή όλων των προϊόντων σε όλα τα νησιά μας. Μάλιστα, δώσαμε και ένα χρονοδιάγραμμα μέχρι 31 Δοδεκάτου του 2014, που θα κάνουμε και την παρουσίαση στην Λευκάδα θα έρθουμε σε επαφή άμεσα με τους παραγωγού παραγωγούς μας, με την ένωσή μας, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την σπουδαία προσπάθεια για καταγραφή που για πρώτη φορά γίνεται. Η κρίση δεν πρόκειται να ξεπεραστεί, αν δεν πάρουν οι ίδιοι τις τύχες τους στα χέρια τους, αφού απαιτείται και διαχωρισμός ρόλων. Η πολιτεία να δημιουργήσει υποδομές, ο Δήμος να λύσει τα προβλήματα της καθημερινότητας και ο επιχειρηματίας, μέσα από συνεργασία και προγραμματισμό, να λάβει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες. Πιστεύω ότι όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουμε τα επιμελητήρια, θα βοηθήσει στο επιχειρήν και τις επιχειρήσεις μας και τον πρωτογενή τομέα μας στην δύσκολη αυτή στιγμή και εποχή που περνάνε οι επιχειρήσεις μας. Θέλω να πιστεύω ότι τώρα πλέον είναι η ώρα να πάρουμε την τύχη στα χέρια μας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από κανένα κρατικό τομέα και καμία... Πλέον πολιτική πρωτοβουλία. Η τύχη είναι στα χέρια μα. Γαλάζια ανάπτυξη, συνδεσιμότητα τη περιφέρεια με μεταφορέ, ποιοτικό περιβάλλον και βιώσιμο τουρισμό. Είναι οι πυλώνε που επίση εξειδικεύονται σε ένα τέτοιο συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσεων.